καπέτα το μπαλκόνι, παιδιά. Αυτό λέει καπέτα το μπαλκόνι. Μαρίνα μου. Εν αναμονή της. Εν αναμονή της πρώτης Ανάστασης, όπου θα απολαύσουμε το έθιμο των βότητων, της ρήψης τους. Πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εδώ στο Πεντοφάναρο, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Να πούμε ότι οι φιλαρμονικές δεν θα παρελάσουν, αλλά μετά το τέλος της πρώτης Ανάστασης θα παιανίσουν τα εμβατήριά τους από τα παράθυρα των κτηρίων. Βλέπετε τους εκατοντάδες κόσμου που έχει συγκεντρωθεί εδώ στο κέντρο της πόλης για να απολαύσουν και να ζήσουν από κοντά το Πάσχα στην Κέρκυρα, τα κερκυραϊκά έθιμα, να πουν χρόνια πολλά στην πρώτη Ανάσταση, να ζήσουν αυτά τα διαφορετικά έθιμα. Στις 11 ακριβώς θα γίνει η ρήψη των βότιδων. Έχουμε συνδεθεί νωρίτερα για να σας δώσουμε το κλίμα. Maera,
δεκάδες ντρόνοι είναι στον κερκυραϊκό ουρανό προκειμένου να καταγράψουν πανοραμικά τα έθιμα και την εκδήλωση της ρήψης των βότιδων, την πρώτη ανάσταση στις 11 ακριβώς στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Με διαφορετικό τρόπο φέτος, αν και ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί είναι αρκετός, θυμίζει Πάσχα άλλων εποχών και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και μακάρι να είναι το τελευταίο που το ζούμε υπό αυτές τις συνθήκες. Λίγα μόνο λεπτά που μένουν ακόμη. Ετοιμαστείτε. Με τις κυρκυριακές φορεσιές, τα κορίτσια πάνω στο μπαλκόνι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχετε.
γύρω, δεν τα ξέρουν όλοι τα μυστικά. Ξεκίνησαν. Πάμε. Έρχεται. Έλα, βλακίες. Πάρα πολύ κόσμο και καταλαβαίνετε και εσείς ότι με τόσο κόσμο έχει γονάσει. Από μένα. Εκοφαντικός ο θόρυβος. Και του χρόνου, και του χρόνου, αλάρμα οι καμπάνες.
Πάσχα στη Δεύκυρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Το έθιμο πρέπει να παίρνουμε ένα κομμάτι, λέει, πρέπει να παίρνουμε ένα κομμάτι από τα πύληνα που έχουν σπάσει για γούρι. Το χρόνο εύχομαι να είστε όλοι εδώ, να τα ζήσετε από κοντά. Άλλος ένας μπότης έχει απομείνει. Ακόμη ένας. Μεγάλη ελευθεριά, Ελλάδα μας αναφέρει ο Μπότης. Καλή ελευθεριά, τη μεγάλη, καλή ελευθεριά, Ελλάδα μας. Και το χρόνο. Και το χρόνο. Τώρα ο κόσμος παίρνει από ένα κομμάτι, όπως σας έδειξα, για το καλό. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα βέβαια, όπως βλέπετε. Να ανεμίζουν σημαίες ομάδα ποδοσφαιρικών στο Πάσχα της Κέρκυρας, σε αυτό το έθιμο. Ο καθένας σας βγάλει βέβαια τα συμπεράσματά του, συμβαίνουν και αυτά. Όπου, την δρομή τώρα, Κοιτάξτε πώς τρέχει ο κόσμος να μαζέψει τα κομμάτια. Κοιτάξτε. Και μείνετε συντονισμένοι, πάμε στις φιλαρμονικές, όπου θα πεανίσουν τα εμβατήρια, θα περάσουμε ανάμεσα από τον κόσμο, γιατί θα πεανίσουν τους Γρεκούς. Το πλάνο τώρα δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά μείνετε συντονισμένοι, αξίζει να ακούσετε τους Γρεκούς. Από την φιλαρμονική να φτάσουμε στο κτίριο. Αξίζει. Ανάσταση χωρίς Γρεκούς, δεν εννοείται ανάσταση στην Κέρκυρα. Αυτή την πρώτη ανάσταση πλησιάζουμε. Βλέπετε βρεχμένο, γιατί μπότιδες κατά το έθιμο φέρουν νερό, είναι γεμάτη με νερό. Νησιάζουμε στη... Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν το προλάβαμε. Αυτό είναι λοιπόν το Κερκυριακό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους, σύνδεση το βράδυ και πάλι. Όπου μέσα από την Κέρκυρα σήμερα θα κάνουμε ζωντανή σύνδεση τα μεσάνυχτα στις 12. Διακόπηκε η σύνδεση. Έλεγα λοιπόν 12 το βράδυ θα μεταδώσουμε τα βεγγαλικά, τις καμπάνες που θα χτυπήσουν αλάρμα στην Ανάσταση. Ξανά σύνδεση στην Κέρκυρα σήμερα. Παλαιά Φιλαρμονική. Μουσική.
πολλά.